πελάτες έχουμε ανακόψει, πάντα σε συνεργασία με άλλες χώρες. Ναι, αυτό που έχω δηλώσει χθες στο ΚΙΜΠΕ. Χρησιμοποιούσαν την Κύπρο ως διαμετακομιστικό σταθμό, κύριε Ζήνων. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, όσον η Τουρκία ήταν ανεκτική έναντι του Ισλαμικού κράτους, υπήρχε αυτό το δρομολόγιο από την υπηρετική Ευρώπη, μέσω Κύπρου, κατεχομένων, Τουρκία και μετά Συρία. Όπως ανέφερα στη συνέντευξη, λόγω της συνεργασίας που έχουμε με διάφορες υπηρεσίες ασφαλείας και ενεργώντας προληπτικά στη βάση πληροφοριών, όλοι αυτοί αναγνωρίστηκαν, ανακόπηκαν και επέστρεψαν στις χώρες προέλευσης τους. Και αναφέρομαι ειδικότερα σε πρόσωπα με ευρωπαϊκά διαβατήρια, καταγωγής κυρίως από χώρες της Μέσης και Ανατολής και Βορείου Αφρικής. Εκείνο το οποίο θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι στο θέμα αυτό έχει μεγάλη σημασία η συνεργασία και η πρόληψη και η αποτροπή εν τη γενέση των διαφόρων τρομοκρατικών χτυπημάτων. Λόγω των ημερών, κύριε Ζήνων, έχει ενταθεί αυτή η προσπάθεια. Θέλω να πω, επειδή είναι Άγιες Μέρες και επειδή δυστυχώς σε άλλες χώρες είδαμε και χτυπήματα, έχουν ενταθεί αυτή η συνεργασία, η ανταλλαγή πληροφοριών, επαγρυπνούν περισσότερο οι αρμόδιες αρχές? Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα δική μου ασφαλώς, αλλά σίγουρα και λόγω των ημερών, αλλά και ανεξάρτητα από το εάν είναι γιορτές, αυτή η επαγρύπνηση υπάρχει και από τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας της Δημοκρατίας και από τις αρχές ασφαλείας ξένων χωρών. Είναι λογικό όταν υπάρχει μεγάλη διακίνηση πολιτών λόγω των ημερών να αυξάνονται και τα μέτρα επαγρύπνησης και επιτήρησης και πρόληψης. Πάντως μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία η ανακοπή, αν θέλετε, αυτών των 18 ατόμων, κύριε Ζήνων? Εργαζόμαστε αθόρυβα, αλλά πιστεύω αποτελεσματικά και λόγω και της γεωγραφικής μας θέσης, αλλά και λόγω των καλών μας σχέσεων με χώρες της γειτονίας μας, της περιοχής, πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε αποτελεσματικά με τις υπηρεσίες ασφαλείας και των εταίρων μας και πέραν αυτών και άλλων φιλικών χωρών και άλλων χωρών της περιοχής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.